Μανώλης Κωστίδης, εδώ στο στούντιο. Πολύ κοντά μας. Πολύ κοντά μας. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε. Μαύρα μάτια κάνω. Εγώ ήρθα, μου υποσχέθηκε ο κύριος, εσείς μια χαρά. Ο κύριος μου υποσχέθηκε θα με πάει στα Ραφάλ, Μιχαήλ Αρχάγγελη και τα λοιπά. Γιορτάζει αεροπορία. Αυτά τα βλέπουμε. Αυτά τα βλέπουμε και στην Τουρκία. Θα μπεις μέσα στο Ραφάλ. Συγγνώμη, έτσι πάτε. Να μπεις μέσα στο Ραφάλ. Μου υποσχέθηκε να μπει μέσα, φοβάται. Η Αρχάγγελη. Μπαίνεις μέσα. Άνετα. Αν το έχεις κανονίσει, δεν πήγαινα. Πρέπει να κάνεις εξετάσεις πρώτα. Δεν μπαίνεις έτσι μέσα. Έχω κάνει εγώ. Φας 5G. Με βάζουν εξετάσεις εκεί οι σηματολογικές. Μπαίνεις και πετάς. Εγώ μπαίνω και πετάω. Δεν μου το κανόνισε. Εγώ ήρθα. Κοίταξε. Πρώτα απ' όλα ήρθες ευνηδιαστικά. Δεν ενημέρωσες. Δύο. Έτσι. Δύο. Για πες, τι. Εγώ είχα, για δύο λόγους ήρθα στην Αθήνα. Έχω κάποιες δουλειές. Ναι. Είχα υποσχεθεί στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Αδραμίτογλου όταν θα γιορτάσει, θα έρθω στην Αθήνα, είπα, να γιορτάσει μαζί. Σήμερα. Άρα χρόνια μπράβο, πολλά. Μάλιστα. Δεύτερον, είπα. Κάτι θα γίνει. Μου είπε, θα σου δείξουμε. Πρώτα απ' όλα ήρθε με άδεια χέρια όπως. Να τα Ραφάλ. Όπως σωστά σημείωσες. Να τα Ραφάλ. Εγώ γιορτάζω. Εγώ γιορτάζω. Μήπως έμαθες ότι κάνει κάποιο κάλεσμα ο Δημήτρης. Αυτό ελπίζω. Μέχρι πότε θα είσαι εδώ. Αυτή τη βδομάδα θα είσαι εδώ, κοίταξε, πάνω κάτω. Παρασκευή έχω να πάω στις Σέρες. Παρασκευή τώρα. Κύριος Χατζηβασίλη, αυτή την Παρασκευή πάμε για Σέρες. Έχουμε την έχουμε παρουσίαση. Ακριβώς την παρουσίαση. Φίλοι, περιμένω μέχρι την Πέμπτη, αν προλάβεις να με βάλεις στην Αραφά. Κάτι θα γίνει. Βιάζει. Πάντως, βλέποντας την τώρα και στο site, είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτό. Μεγάλη, που τεράστια, ανακοίνωσε. Και ευνηδίασε και τους Τούρκους, φανταζόμαστε. Ναι, είναι γιατί. Ξέρετε, ο Ερντογάν την προηγούμενη εβδομάδα, τον είχαμε δει εκεί στη συνέντευξη, έλεγε θα στείλουμε τα γεωτρύπανα. Βεβαίως. Και έλεγε με τη Λιβύη. Έρχεται ο Μητσοτάκης χτες και αλλάζει τα δεδομένα και λέει τις επόμενες, όχι εβδομάδες, ημέρες. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, χθες όταν τον άκουγα, λέω: τι έγινε, ήρθα για δύο μέρες και θα τρέχουμε πάλι. Αυτό λέμε τώρα, ότι αν δεν ήταν το θέμα των παρακολουθήσεων, των καταγγελιών τέλος πάντων, θα ήταν μακράν όχι πρώτο θέμα. Θα χάλαγε ο κόσμος με αυτό. Κοιτάξτε, το θέμα. Για το δικό μας τον τομέα, αυτό που ασχολούμαστε εμείς, είναι πρώτο θέμα. Προφανώς. Τώρα, από εκεί πέρα εννοείται. Όπως και η ανακοίνωση που έκανε για τη νέα συμφωνία με τη Λιβύη για θαλάσσια ζώνη. Έκανε άνοιγμα ο Μητσοτάκης. Είναι τρία πράγματα. Σεισμικές έρευνες εδώ που βλέπουμε στα οικόπεδα νότια-νοτιοδυτικά Κρήτης Πελοποννήσου. Η Λιβύη και η Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα τρίγωνο αυτό. Εκεί εγώ δεν το κατάλαβα. Την Αλεξανδρούπολη δεν την κατάλαβα ακριβώς. Γιατί για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αλλαγή, δεν το κατάλαβα. Ευνηδιάστηκαν και τα φαντς, λέει, έμειναν με την προσφορά στο χέρι. Ναι, ναι. Την είχαν έτοιμη και έμειναν με αυτή. Ναι, όντως, γιατί ήταν και οι Αμερικανοί μέσα. Τι έγινε, θα το καταλάβουμε σε επόμενες ημέρες. Είναι πολλοί λόγοι, ακόμα δεν τους έχουμε μάθει. Αυτός ο χάρτης που δείξατε πριν από λίγο, δηλαδή και η Πελοποννήσου, αλλά κυρίως νοτιοδυτικά της Κρήτης, που αφορά και τη Λιβύη, δηλαδή εκεί υπάρχουν κάποιες διαφορές με τη Λιβύη, αλλά ο Μητσοτάκης θες έκανε και ένα άνοιγμα στη Λιβύη. Είπε, θέλουμε να συμφωνήσουμε με τη Λιβύη κτλ. Δηλαδή μπαίνει σφήνα η Ελλάδα στο ζήτημα αυτό. Νομίζω έχει μεγάλη σημασία και κυρίως σε σημεία που η Λιβύη, ας πούμε, μέχρι τώρα. Όπως και η Τουρκία, δεν έβλεπε τη Γάβδο. Δηλαδή, σωστό. Ναι. Εδώ έχει προηγηθεί και η ενθάρρυνση των Αμερικανών για συνομιλίες Ελλάδας-Λιβύης για τα ενεργειακά. Και πρέπει να δούμε και ποια θαλάσσια ζώνη ζωγράφισε ο Πρωθυπουργός Ελλάδας-Λιβύης σε σχέση με το παράνομο μνημόνιο. Αν δηλαδή αυτή η θαλάσσια. Βεβαίως. Αν αυτή η θαλάσσια ζώνη θα έρθει να ακυρώσει. Το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα το δούμε αυτό. Νομίζω όμως το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πάει η Ελλάδα εκεί με τους Αμερικανούς, με την Exxon, έτσι είπε. Με την Exxon. Τώρα περιμένουμε να πάει. Πού θα πάει, γιατί άμα πάει σε σημεία, δηλαδή ένα παράδειγμα, αν πάει κάπου εδώ. Ναι. Εντάξει. Αν πάει νοτιότερα. Εκεί μπλέκεται και η. Για την Ελλάδα δεν εμπλέκεται, αλλά η Λίβυη μπορεί να επικαλεστεί κάποια πράγματα και να στείλει τουρκικό γεωτρύπανο. Εδώ είναι ΑΟΣ Ελλάδας. Αυτά τα οικόπεδα που δείχνουμε είναι μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Ακριβώς. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Λες τι λέει η Τουρκία. Εντάξει, σωστό. Τι θα μπορεί να πει η Λιβύη. Βεβαίως. Πρόσεξε, προσεκτικά το λέω. Τι θα πει η Λιβύη και να καλέσει την Τουρκία να στείλει. Αλλά κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη περιοχή αυτή. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για θαλάσσια ζώνη με τη Λιβύη. Δεν το έκανε ερήμην τους. Κάτι υπάρχει. Σαφώς. Κάτι υπάρχει στο παρασκήνιο. Για να το ανακοινώνει. Συγγνώμη. Είχε τηλεφώνημα, θυμάστε, Μπλίνκεν Μητσοτάκη, πριν από περίπου 10 μέρες. Για. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν. Πάμε να δούμε την αντίδραση. Ευνηδιάστηκαν οι Τούρκοι. Ήταν ευνηδιαστική η κίνηση αυτή. Μπορούμε να δούμε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV στην ιστοσελίδα του. Η Ελλάδα θα κάνει έρευνες αερίου. Εδώ βλέπετε.
Μόρα, Μωριά, όπω το λένε. Η Ελλάδα θα κάνει έρευνε αερίου σε Πελοπόννησο και Κρήτη, το τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Ιδεσιογραφικά το πάει. Ό,τι βλέπουμε. Πρέπει να περιμένουμε. Είναι προσεκτική. Χθε το βράδυ βγήκε η είδηση. Πρέπει να πάρουν γραμμή. Δεν έχουν γραμμή. Ακόμα γραμμή δεν υπάρχει. Φανερό. Και, λοιπόν, είναι ιδεσιογραφικά. Αλλά... ξερά. Και αυτό και μόνο ως πηχαίος τίτλος είναι μια μεγάλη είδηση για την Τουρκία. Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι, είναι τεράστια είδηση και σήμερα θα έχει συνέχεια. Θα το δείτε πιο αργά στα τηλεοπτικά δίκτυα, άρχισαν να παίρνουμε άλλο μη γραμμή. Πάμε, Τζουμχουριέτ. Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα ξεκινήσουμε σεισμικές έρευνες. Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως η Ελλάδα θα ξεκινά σεισμικές έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Όπως και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT που έδειχνε τον Ταϊφούν με τον Εμβέλεια, θυμάστε, όλη την Ελλάδα. Μητσοτάκης ξεκινά με σεισμικές έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ειδησιογραφικά.